Μερούδια, δεν ξέρω, είμαι μια ώρα τώρα εδώ μπροστά στον καθρέφτη και προσπαθώ να φτιάξω το πλεκτό μου μέσα από το mom jean, αλλά δεν τα καταφέρνω. Κάτι δεν μου κάθεται καλά. Τέλος πάντων, δεν το έχω ξαναφορέσει, η αλήθεια είναι, με αυτό το jean, αυτό το πλεκτό. Τι είπα, καλημερούδια, δεν θυμάμαι αν είπα καλημερούδια. Καλημερούδια λοιπόν, όπως βλέπετε, εμείς ετοιμαζόμαστε τώρα πάνω να ντύσω και τον Αλέξανδρο. Γιατί τις αδερφείς μου τα μικρά σήμερα δεν έχουν σχολείο, οπότε είπαμε να εκμεταλλευτούμε που είναι έτσι μια καθημερινή και να πάμε στο Golden, που έχει εκεί μια μεγάλη αίθουσα που έχει το ενιδρύο που σας είχα δείξει και κάποια άλλα παιχνίδια. Τέλος πάντων, το ενιδρύο δεν ξέρω αν είναι ανοιχτό σήμερα, θα μάθουμε. Νομίζω δεν είναι σήμερα Τρίτη, αλλά θα πάμε να κάνουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία έχει εκεί μέσα. Έχει κάτι σαν παιδότοπο, κάτι έτσι μεγάλο. Και επειδή είναι καθημερινή και θεωρητικά δεν θα έχει πολλά παιδάκια, θεωρήσαμε ότι είναι έτσι μια ωραία μέρα σήμερα, αφού τα μικρά δεν έχουν σχολείο, να πάμε να το ευχαριστηθούμε ίσως καλύτερα, να ψωνίσω κι εγώ κάτι που θέλω και ελπίζω να βρω. Γιατί με πήγε να αλλάξω κάτι. Θα σας πω, ελπίζω να βρω για να σας δείξω, γιατί θέλω να σας δείξω και κάτι σχετικό με αυτό. Αυτά σας αφήνω. Να φύγω να πάω πιο γρήγορα από ό,τι έχουμε δώσει ραντεβού με την αδερφή μου, για να προλάβω να πάω να ψάξω και αυτό που θέλω να αγοράσω.
Γυρίσαμε στο σπιτικό μας και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε στο Explore που είναι μέσα στο Golden Hall. Έχει έτσι πάρα πολύ ωραίο, έχει ενιδρίο για ψάρια, σας έχω ξαναπεί αυτό. Έχει παιδότοπους, έχει διάφορα, έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνετε. Έτσι είναι όμορφα, καθαρά. Δεν είχε και πάρα πολλά παιδάκια σήμερα, αυτό που είχαμε υπολογίσει. Και ήταν έτσι ωραία να μην έχει πολλά παιδιά. Και ο μικρός, τα μικρά να παίζουν άνετα, αλλά και να νιώθουμε λίγο πιο άνετοι με το θέμα του κορονοϊού και με άλλες ιώσεις, έτσι δεν υπάρχει μόνο κορονοϊός. Τέλος πάντων, έχει είσοδο, επειδή θα με ρωτήσετε, σίγουρα έχει είσοδο. Αν θυμάμαι καλά είναι 7,5 ευρώ για το κάθε κομμάτι, είναι 3 κομμάτια. Νομίζω, δεν θυμάμαι, αν θέλετε καλέστε ή δείτε λίγο στο ίντερνετ, δεν θυμάμαι καθόλου. Και μετά πήγαμε στον ίδιο όροφο. Έχει Fridays και πήγαμε και φάγαμε στα Fridays, που τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στα Fridays να τρώω. Και φάγαμε εκεί όλοι μας, είχε έρθει και η μαμά μου και η αδερφή μου με τα παιδιά της. Και ήταν ωραία, διασκεδαστικά. Το ευχαριστηθήκαμε. Τώρα η ώρα είναι 3 παρα 10. Πάμε με τον Αλέξανδρο να αλλάξουμε μία πάνα. Για σένα λέω, γύρισε και με κοίταξε, μου λύσα, άκουσε πάνα. Πάμε να αλλάξουμε λοιπόν μία πάνα και να κοιμηθούμε. Και δεν βρήκα και αυτό που έψαχνα. Πήγα νωρίτερα, όπως σας είπα, στο Golden Hall, γιατί ξέρετε τι ψάχνω. Θέλω οπωσδήποτε να αλλάξω τον SSR που φυλάω μέσα τα καλλιντικά μου. Αν μέχρι να τελειώσω αυτό το βίντεο, γιατί θα το κρατήσω 2 μέρες. Σας έχω εμφανίσει κάποιον SSR. Στείλτε μου να με βοηθήσετε. Θέλω αυτά τα κλασικά με το φερμουάρ που ανοίγουνε. Γιατί πρέπει να αλλάξω επιγόντως αυτό που έχω, δεν το αντέχω άλλο, έχει γίνει χάλια, παρόλο που το έχω βάλει στο πλυντήριο για να πληθεί, δεν καθαρίζει καλά και δεν μου αρέσει να το βλέπω καθόλου, οπότε θέλω να το αλλάξω, θέλω να κάνω και μια αλλαγή γενικότερα πάνω σε αυτό το κομμάτι με τα καλλιντικά μου και ήθελα έτσι να πάρω ένα SSR να τα φτιάξω και να σας κάνω το τι έχω μέσα στο SSR μου, γιατί έχω λίγα πράγματα μέσα στο SSR, έχω τη σιρταριέρα που σας έχω δείξει μέσα στην ντουλάπα, από εκεί φυλά όλα μου τα καλλιντικά, αλλά έχω ένα SSR για τα καθημερινά και χρησιμοποιώ μόνο αυτά, τα άλλα είναι ξεχασμένα εκεί, τέλος πάντων. Και ψάχνα στο, νόμιζα ότι στο Golden είχε Victoria's Secret, αλλά δεν είχε, μάλλον έκλεισε και θέλω τώρα να δω αν έχει στο Mall. Διαφορετικά να πάω στο mall να δω αν θα βρω, γιατί εκεί συνήθως έχει. Τι κάνεις αγάπη μου. Εκεί θυμάμαι ότι έχει ωραία νεσεσέρ. Victoria's Secret. Πού αλλού να έχει ωραία νεσεσέρ. Τέλος πάντων, σας αφήνω να πάω να αλλάξουμε πάνω, ρούχα και ύπνο οπωσδήποτε. Έχω εξαντλήθηκε κι εγώ. Ο Αλέξανδρος καλά είναι έτοιμος να λιποθυμήσει από την κούραση και εξαντλήθηκε κι εγώ, γιατί στην ηλικία του Αλέξανδρου δεν είναι να αφήνει το παιδί στον παιδότοπο έτσι. Πρέπει να είμαι από πίσω, οπότε έπρεπε να ήμουν από πίσω, αλλά πραγματικά κουράστηκα πάρα πολύ κι εγώ. Είχα να μπω κι εγώ σε παιδότοπο από τότε που η Έλενα, η ανιψιά μου, που τώρα είναι 15, 14, δεν θυμάμαι, Έλενα, νομίζω 14, έκλεισε 14, για 15. Τέλος πάντων, από τότε που ήταν μικρή και πηγαίναμε και μπαίνα μαζί της. Σας αφήνω. Τι λες? Ναι. Τι κάνει? Μου πειράζεις την κάμερα. Τι κάνεις εκεί? Ωχ, τραβάς βρε. Πού το άνοιξες? Ήταν ένα γρήγορο πέρασμα από μολ. Ήρθα, είχε εδώ πέρα Victoria's Secret, αλλά όλα τα νεσεσέρ δεν μ' άρεσε κανένα. Είχε ένα ριγέ ροζ μαύρο, νομίζω, και ένα λόμαυρο, αλλά δεν είναι σαν αυτό που ψάχνω. Έχω κάτι στο μυαλό μου τώρα και δυσκολεύομαι να βρω. Και τώρα πάμε στο τζάμπο. Πάμε στο τζάμπο γιατί δεν έχω ψεκαστηράκι. Έχασα όλα μου τα ψεκαστηράκια που βάζω μέσα το ενόπνευμα για τα χέρια.
σου ανοίξω το παιχνίδι. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε βίντεο. Ο Αλέξανδρος πήρε αυτό εδώ πέρα το ρομποτάκι σκυλάκι. Το οποίο ακούστε λίγο. Περαστικά μας. Έτσι κάνει τώρα. Ήρθα στο δωμάτιο για να με ακούτε τι θα σας λέω και σας δείξω τι αγόρασα από τα Τζάμπο, γιατί με το παιχνίδι του Αλέξανδρου αποκλείεται. Λοιπόν, έχω χάσει όλα μου τα ψεκαστηράκια που βάζω μέσα το ενόπνευμα και δεν βρήκα μια συσκευασία που να έχει 2-3 ψεκαστηράκια. Βρήκα μόνο μια συσκευασία η οποία έχει διάφορα και σε αυτό το μικρό μέγεθος για να χωρέσει τη μικρή την χιαστή την τσάντα που έχω εγώ, γιατί ψάχνω έτσι κάτι μικρό. Τώρα τα υπόλοιπα τι θα τα κάνω δεν ξέρω. Θα τα κρατήσω μήπως για κανένα ταξίδι, ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, δεν ξέρω. Αλλά εγώ τώρα σίγουρα θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ, το ψεκαστηράκι. Είμαι σίγουρη που τώρα που πήρα θα βρω και αυτά που έχω χάσει. Πήρα για νεσεσέρ αυτό εδώ, το οποίο θα το βάλω στο πλυντήριο να το κλείνω. Θα κάτσω να βάλω μέσα τα πράγματά μου να το αλλάξω. Δεν είναι κάτι τέτοιο που έψαχνα, ήθελα κάτι λίγο καλύτερο, αλλά τώρα για να φύγει αυτό να μην το βλέπω, είπα να πάρω αυτό, είναι στο μέγεθος που ψάχνω. Είναι όμορφο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η απόχρωση εδώ πέρα και τα λουλούδια που έχει πάνω. Στην αρχή κοιτούσε ένα μαύρο, θα το έχω δείξει κάτι πλάνα, το οποίο όμως μου θύμιζε πιο πολύ επαγγελματικό βαλιτσάκι παρά ένα απλό νεσεσέρ. Όμως ήταν ωραίο ότι είχε θήκες μέσα για να βάζεις και τα πινέλα σου. Αλλά τέλος πάντων είπα να πάρω κάτι λίγο πιο απλό, γιατί για πιο απλό όντως πήγαινα, δεν πήγαινα για κάτι τόσο μεγάλο. Και πήρα αυτή εδώ πέρα την κούπα. Κοιτάξτε τι όμορφη. Take your time. Και έχει εδώ πέρα έτσι μια λεπτομέρεια χρυσή. Και πήρα ακριβώς το ίδιο μέγεθος και σε αυτή εδώ πέρα. Δείτε πόσο όμορφη είναι. Επειδή μου αρέσει πολύ να πίνω τσάι, έτσι να έχω να αλλάζω τουλάχιστον κούπες. Τέλος πάντων. Δύο τσίχλες. Αυτά. Τα υπόλοιπα είναι χαρτιά. Αυτά πήρα και τα παιχνίδια, μια μπάλα του Αλέξανδρου και το παιχνίδι που σας έδειξα πριν. Αυτά πήρα μόνο. Την καλημέρα μου για ακόμα μία φορά. Αν και εσείς αυτό το βίντεο θα το δείτε Τετάρτη, και για μένα είναι Παρασκευή, πολύ χλωμή δεν είμαι σήμερα. Ναι, κάτι μου συμβαίνει, είναι η αλήθεια. Βασικά έχω περίοδο και είμαι πάρα πολύ χλωμή αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω, δεν μου πήγε καλά αυτός ο μήνας καθόλου. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Λες και έχουμε να τα πούμε πριν λίγο τα λέγαμε, αλλά επειδή για μένα μεσολάβησαν δύο μέρες από το τελευταίο πλάνο, έτσι έχω λίγο μπερδευτεί. Είπα να συνεχίσω, είπα βασικά να κάνω αυτό το vlog δύο ημέρες, να σας πάρω μαζί μου δηλαδή δύο ημέρες, και είπα να το κάνω αυτό γιατί σήμερα θα πάω και στη Σύση να κάνουμε έτσι λίγο ανανέωση στο χρώμα. Δεν θα τα βάψω, θα τονίσω λίγο απλά το χρώμα, θα κάνουμε gloss. Και θα της πω αν έχει χρόνο να κάνουμε έτσι και ένα απλό και εύκολο χτένισμα που μπορείτε να κάνετε και εσείς μόνα σας στο σπίτι για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Όσες τα βγείτε, όσες γιορτάζετε αυτή την ημέρα, γιατί ξέρω και κόσμο που δεν την γιορτάζει αυτή τη μέρα, αν θέλετε να σας δώσουμε έτσι μια ιδέα για το τι μπορείτε να κάνετε. Εγώ θα πάω στη Σύση να κάνουμε ένα gloss, να κάνουμε μια θεραπεία και να κάνουμε έτσι και ένα χτένισμα, έτσι για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, που εγώ συνήθως δεν κάνω κάτι, να σας πω την αλήθεια, αλλά έτσι λίγο να ανανεωθώ. Βασικά θέλω περισσότερο, όχι για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τόσο. Τώρα έχω έρθει στην ψυχολόγο, γιατί Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη για πάρα πολλά πράγματα σε μένα. Πρώτον, γιατί είναι Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο, και δεύτερον, γιατί κάθε Παρασκευή πρωί έχω ψυχολόγο. Και ξεκινάει το Σαββατοκύριακο μου τέλειο, γιατί είμαι πολύ ανανεωμένη και πάρα πολύ φρέσκια μετά από την ψυχοθεραπεία. Don't talk about Bruno, no, no, no. Τι μάλλον είναι αυτό. Λοιπόν, μόλις μπήκα και έκανα ένα ντουζάκι, γιατί είσαι λίγο σύση όπως σας είπα, και θα καθίσω τώρα λίγο έτσι να σου λουποθώ. Αν και είμαι αρκετά εκνευρισμένη για κάτι που έγινε, γιατί θα σας πω τι έγινε. Είχα πάρει πριν 1,5 χρόνο περίπου κάτι ακουστικά, αυτά τα σύρματα τα ακουστικά. Και πριν κανένα δίμηνο περίπου συνειδητοποίησα ότι ακούω, αλλά δεν με ακούνε όταν μιλάω στο τηλέφωνο.
Οπότε κάποιο πρόβλημα είχαν. Τέλος πάντων, αποφάσισα να πάρω στο κατάστημα που τα πήρα να ρωτήσω τι παίζει με την εγγύηση, γιατί δεν γνώριζα. Μου είπαν ότι έχουν ένα χρόνο εγγύησης, αλλά δικαιούμαι αν θέλω να κάνω επέκταση εγγύησης. Κάπως κάνουν επέκταση εγγύησης, δεν κατάλαβα ποτέ πώς. Και οπότε μου είπαν να μπορείς να τα φέρεις και θα ζητήσουμε εμείς επέκταση εγγύησης. Και τα πήγα, παιδιά, τα ακουστικά. Εκεί, θεόστραβο το πλάνο, κάντε πως δεν το βλέπετε. Τώρα γίνεται χειρότερο, τέλος πάντων. Και μου είπαν ότι δεν θα κάνουν καν έτοιμα επέκτασης εγγύησης, γιατί έχω κακομεταχειριστεί, έτσι ακριβώς μου είπανε, ότι έχω κακομεταχειριστεί τα ακουστικά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, και όμως μου το είπανε. Δεν μου άρεσε, βασικά δεν μου άρεσε η λέξη το κακομεταχείριση, και πέρα από αυτά εγώ προσέχω πάρα πολύ τα πράγματά μου και εκνευρίστηκα. Είχαν πρόβλημα τα ακουστικά, απλά δεν ξέρω τώρα, δεν θέλανε να κάνουν το αίτημα επέκτασης, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ πριν λίγο καιρό πήγα και πήρα. Θέλω να σας το πω αυτό, γιατί τώρα θα με βλέπετε στραβά και θα, όποιες είστε ψυχαναγκαστικές, θα το παθαίνετε το σοκ σας. Δεν φτιάχνει. Τι έχει πάθει τώρα. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι επειδή τα ακουστικά εγώ τα είχα πάρα πολύ ανάγκη, γιατί τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ, πήγα και πήρα τη Apple το νούμερο 3, τα ακουστικά. Είχα το 2 νομίζω, και πήγα και πήρα το 3. Και θέλω να σας πω ότι δεν εφαρμόζουν στα αυτιά μου καθόλου καλά. Ενώ ο ήχος τους είναι εκπληκτικός, δηλαδή σε σχέση με το 2, τα ακουστικά 3 είναι εκπληκτικά. Ο ήχος είναι τέλειος, ειδικά όταν βλέπεις ταινίες, απολαμβάνεις ήχο, αλλά έτσι και λίγο περπατήσω πιο έντονα, μου πέφτουν, γιατί δεν ταιριάζουν στα δικά μου αυτιά. Τελείωσε και το στεγνοτήριο. Αυτό ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν θέλετε να αγοράσετε ακουστικά, αν έχει κάποιος δικό σας να τα δοκιμάσετε πρώτα, γιατί εγώ δεν το περίμενα ότι δεν θα κάνουν, δεν μου κάνουν καλά σε κανένα από τα δυο μου αυτιά. Στο αριστερό λίγο καλύτερα, στο δεξί δεν μπορώ να σας εξηγήσω, δράμα, η κατάσταση είναι δράμα. Λίγο να κουνηθώ, μόνο περπάτημα μέσα στο σπίτι, δηλαδή αν θέλω να βγω να τρέξω ας πούμε, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, λέμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μου κάτσουν καλά. Αυτό ήθελα να σας πω. Ετοιμάζομαι και τα λέμε σε λίγο από τη Σύση. Λοιπόν, ήρθα στη Σύση, κάναμε ένα gloss. Γιατί να βγάλω τη μάσκα, τώρα είμαστε μόνες μας, η Σύση είναι μακριά. Λοιπόν, το gloss στην ουσία, εγώ το κάνω γιατί πραγματικά αλλάζει η απόχρωση. Ανοίγει πάρα πολύ και φωτίζει. Αν τα λέω λάθος, πες μου, Σύση. Και μου αρέσει γιατί καθυστερεί τη διαδικασία ξανά του να έρθω να κάνουμε τα baby lights μας και αυτά που κάνουμε. Οπότε επειδή θέλω. Βέβαια πάντα φεύγω από τη Σύση με πολύ ωραία λαμπεράκι, υγιέστατα μαλάκια. Αλλά θέλω ρε παιδί μου 3 φορές το χρόνο. Καλά δεν είναι ρε Σύση, 3 φορές το χρόνο έρχομαι να κάνουμε τη baby lights μας και αυτά. Είναι πολύ καλά, 3 φορές το χρόνο. Ναι. Και ενδιάμεσα το συντηρούμε με τον gloss. Ναι, και ενδιάμεσα έρχομαι και κάνουμε τον gloss, γιατί είναι σαν να τα έχω βάψει τώρα, κοιτάξτε. Γιατί το βασικό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι η υγεία των μαλλιών. Έτσι, μπράβο. Αρχικά. Αυτό. Και μετά η απόχρωση. Αυτό. Και επειδή στη Σύση είμαι και δεν φεύγεις από τη Σύση αν δεν έχεις ωραίο μαλλί. Δείτε τι ωραία που μου τα έκανε. Και είναι αυτή η πρόταση που σας έλεγα για το Αγίου Βαλεντίνου. Τι κάναμε, πιάσαμε απλά τα μισά. Μου έκανα μια ωραία έτσι, πώς το λένε, θα την πω αφράτη
πλεξούδα και βάλαμε και αυτό το φιωγκάκι εδώ. Δείτε τι όμορφα που είναι. Πάρα πολύ ωραία. Και η απόχρωση είναι τέλεια. Και πώς έχει ανοίξει με ένα απλό γκλος, έτσι. Δεν κάναμε τίποτα γκλος και εννοείται έκανα και μια θεραπεία. Καθίστε να έρθω πιο κοντά. Κάνει αλλού zoom, όπου θέλει κάνει zoom. Κοιτάξτε. Τι ωραία. Βασικά έτσι. Το σκέφτηκα τόση ώρα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Εδώ στο σπιτικό μου γύρισα, αφού σταμάτησα πήρα ένα σουβλάκι να φάω. Ελπίζω να μου βγει καλό, γιατί κάτι δεν μου άρεσε σε αυτό το σουβλάκι. Ελπίζω να μην πάθω καμία δηλητηρίαση. Γιατί βρήκα ένα στο δρόμο και σταμάτησα χωρίς να το γνωρίζω. Τέλος πάντων, βαρέθηκα να πάω σε αυτό που παίρνουμε συνήθως, τέλος πάντων. Αχ, αυτά. Πριν κλείσω όμως, θέλω να σας πω, να σας δείξω λίγο την αφαίρεση, την ελιά βασικά, πώς εξελίσσεται εδώ από την αφαίρεση που έχω κάνει με λέιζερ που σας είχα πει. Έχει φύγει όλο το κάπαλο, έχει μείνει λίγο στη μέση ελάχιστο και απλά είναι λίγο ερυθρό. Δεν είναι τόσο ερυθρό όσο φαίνεται εκεί. Δηλαδή τώρα εδώ στην κάμερα της οθόνης το βλέπω κατά κόκκινο και εδώ πέρα είναι ροζέ απλά. Αυτό. Και δεν με έχει ενοχλήσει καθόλου. Απλά θέλω κάθε φορά που θα σας κάνω βίντεο και θα έχει περάσει μια-δύο εβδομάδες έτσι να σας κάνω... τι να σας κάνω... Δεν μου έρχεται η λέξη. Τέλος πάντων, να σας λέω πώς εξελίσσεται η κατάσταση και αυτά. Εγώ τη Δευτέρα έχω τώρα ραντεβού, οπότε στο Instagram όσες θέλετε εκεί θα πω περισσότερα. Τη Δευτέρα που θα πάω εδώ το γιατρό, εγώ συνεχίζω να βάζω την κρέμα που μου έχει πει ο γιατρός. Και βλέπουμε τι θα μου πει ξανά. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω ότι κάθε φορά που φεύγω από τη Σύση, τα μαλλιά μου μοσχομυρίζουνε. Θέλω να μου όλη την ώρα έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία και απαλά. Και καταπληκτικά και πήρε και μια μασκούλα φεύγοντας. Γιατί για μένα το πιο σημαντικό είναι η μάσκα. Οπότε καλό είναι να χρησιμοποιείτε καλές μάσκες αν θέλετε έτσι τα μαλλιά σας να τα διατηρείτε σε μια καλή κατάσταση, να τα μακρύνετε, να είναι... Εννοείται και η ρίζα αλλά και οι άκρες τέλειες, να μην είναι καμένα τα μαλλιά. Λοιπόν, αυτά, τι είναι αυτό το ψίχουλο, την πατάτα, τέλος πάντων. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το vlog που σας τράβηξα. Και θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Εάν θέλετε, γράψτε μου από κάτω προτάσεις για το τι θέλετε να δείτε από εμένα. Έχω στο μυαλό μου 3-4 βίντεο που θα έρθουν, αλλά θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς τη δική σας γνώμη και άποψη. Τι θέλετε, βασικά, τη γνώμη και άποψη. Τι θέλετε να δείτε στο κανάλι. Αυτά. Σας φιλώ.